Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμπληρώνονται σήμερα 46 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου του 1974. Η πρώτη φωτογραφία μετά το ξέσπασμα του πραξικοπήματος του στρατιωτικού είναι το προάβλιο της Βουλής κατηλημένο από άρματα μάχης. Το πρώτο πράγμα που κατήργησε η δικτατορία ήταν οι ελευθερίες των Ελλήνων και ο κοινοβουλευτισμός. Το πρώτο πράγμα που άνοιξε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας ήταν το κοινοβούλιο, το οποίο με το τέταρτο ψήφισμά του διατράνωσε ότι η δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελήθη. Η δικτατορία εκείνη ήταν η μακροβιότερη, αλλά σίγουρα η τελευταία στη χώρα μας. Και σήμερα, έχοντας εξασφαλίσει αυτά που κατοχύρωσε εκείνη η πρώτη μεταπολιτευτική περίοδος, έχοντας εξασφαλίσει τον κοινοβουλευτισμό και την ελευθερία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το πεδίο, η χώρα μας, οι πολιτικές δυνάμεις, το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, παλεύουμε ο καθένας από τη δική του έπαλξη, αλλά και με κοινές αναφορές για την ενίσχυση της πορείας της χώρας προς την προκοπή, προς την ασφάλειά της, προς την ευημερία της. Η πρώτη επέτειος αποκαταστάσεως της δημοκρατίας τον Ιούλιο του 1975, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιορτάστηκε σε ένα ιστορικό μέρος. Γιορτάστηκε στην Πνίκα, εκεί όπου ήταν η εκκλησία του Δήμου. Ο μιλητής εκείνης της πρώτης πανηγυρικής εκδηλώσεως, την οποία προλόγησε ο τότε πρόεδρος της Βουλής, αείμνηστος Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ο μιλητής λοιπόν ήταν ένας σπουδαίος στοχαστής της γενιάς του 30, ο Άγγελος Τερζάκης. Θυμάμαι από την ομιλία του εκείνη μία φράση η οποία αισθάνομαι ότι πρέπει να μας συνοδεύει. Ότι δηλαδή η δημοκρατία, πέρα από τις θεσμικές της προϋποθέσεις και τις θεσμικές της ρίζες, η δημοκρατία είναι και αναβαθμός πολιτισμού. Είναι σκαλοπάτι πολιτισμού που πρέπει συνεχώς να το ανεβαίνουμε. Γιατί είναι μία υψηλής προδιαγραφής ανθρώπινη κατάκτηση. Και θυμάμαι επίσης αυτή τη στιγμή που σας βλέπω ότι η λαϊκή κυριαρχία που είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας σε ένα σπουδαίο βιβλίο συνταγματικού δικαίου του Αλέξανδρου Σβόλου περιγράφεται αυτό της το θεμέλιο, η λαϊκή κυριαρχία δηλαδή, ότι προέρχεται και περιβάλλεται, ακούστε αυτό, με το κύρος της θεϊκής αλήθειας. Η λαϊκή κυριαρχία δηλαδή και η ισχύς της είχε περιβληθεί στα μάτια των συνταγματολόγων το κύρος, την ακτινοβολία και το γόητρο μιας θεϊκής αλήθειας, τόσο ακλόνητη, τόσο απρόσβλητη, τόσο ακαταμάχητη ήταν η ισχύς της λαϊκής κυριαρχίας. Σήμερα λοιπόν είναι μια άλλη εποχή. Έχουμε βιώσει με τα σκαμπανεβάσματα που όλοι γνωρίζουμε την πιο μακροχρόνια περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας στη χώρα. Και καθήκον μας προβάλλει έναντι εκείνης της αποκαταστάσεως προφανώς η διαφύλαξη αυτής της θεϊκής αλήθειας, η κατάκτηση της προκοπής του ελληνικού λαού και η κατάκτηση της εθνικής του ασφάλειας, η οποία και πριν 46 χρόνια απειλείτο και σήμερα απειλείται, αλλά είναι βέβαιο ότι με αποφασιστικότητα και ενότητα αυτοί οι στόχοι
επίκαιροι όσο ποτέ, θα κατακτηθούν και πάλι. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.